Εδώ που είναι ο κύκλος γράφει, δεν μας παραδείγουν. Αγαπητέ φίλε δήμαρχε του μαρτυρικού δήμου Τριφυλίας που υπάρχει ο μαρτυρικός αετός στο χωριό εδώ, αετός που καταστράφηκε στη Γερμανική στις 11 Σεπτέμβρη του 1943, ολοσχερός κάηκε και δημότες του κάτοικοι το εκτελέστηκαν. Κύριε Βουλευτά, αγαπητοί διοργανωτές, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων, κύριε Καθηγητά, κύριε Χατζιαντονίου, κύριε Περιφερειακές Σύμβουλε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Νοσοκομείου, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου του Μαρτυρικού Αετού, αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ καταρχήν τον φίλο Δήμαρχο για τα καλά του λόγια και το καλωσόρισμά του. Να πω ότι αποτάνθηκα και δέχτηκα με πολύ χαρά την πρόσκληση του φίλου Δημήτρη του Δρυμή να είμαι εδώ απόψε για να δώσω έναν σύντομο χαιρετισμό και να δείξουμε ότι οι μαρτυρικές πόλεις, το δίκτυο των μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος έχει βασικό του σκοπό τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Είναι γνωστό, ίσως δεν είναι γνωστό σε όλους, αλλά οι μαρτυρικές πόλεις, δηλαδή οι πόλεις που υπέστησαν τα μεγαλύτερα ολοκαυτώματα στη χώρα, γύρω στις 90 πόλεις και χωριά σε όλη τη χώρα, έχουμε εδώ και χρόνια συστήσει ένα δίκτυο πόλεων και χωριών, που τώρα αυτά τα 90 πόλεις και χωριά είναι σε 43 καλλικρατικούς δήμους, και ένας από αυτούς είναι ο Δήμος Τριφυλίας που είμαστε τώρα, με το μαρτυρικό αετό, που βασικός του σκοπός, τότε που ξεκίνησε το 2000 στα μαρτυρικά Καλάβρητα, ήταν η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, η διατήρηση ζωντανής της μνήμης των ολοκαυτωμάτων, η διατήρηση των μηνυμάτων της θυσίας των νεκρών και η διατήρηση αυτών για τα οποία αγωνίστηκαν ή εκτελέστηκαν οι άνθρωποι μας. Το βασικότερο θέμα που είναι και θέμα της συζήτησης είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις ή επανορθώσεις. Είναι γνωστό ότι αυτές συνάπτονται, θα μας τα πούνε περισσότερο οι ειδικοί, σε 4 κεφάλαια. Στις γερμανικές επανορθώσεις που αφορούν τις καταστροφές, τις υποδομές που έκαναν κατά τον πόλεμο οι Γερμανοί, στις γερμανικές αποζημιώσεις που αφορούν τις αποζημιώσεις των θυμάτων, στο αναγκαστικό και κατοχικό δάνειο που πήραν οι Γερμανοί, χρηματοδοτήσαμε τους Γερμανούς και το έχουν αναγνωρίσει και μάλιστα είχαν πληρώσει και 2 ή 3 δόσεις του και βεβαίως τους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Το θέμα είναι γνωστό από παλιά. Έχουν γραφεί και βιβλία, έχουν γίνει και συζητήσεις και οι τάσεις που διαμορφώνονται είναι η πίεση για μεγαλύτερη διεκδίκηση, με μεγαλύτερη ένταση της διεκδίκησης αυτών των οφειλών από τη Γερμανία. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από πολύ παλιότερα. Όταν μετά τον τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι τότε νικήτριες δυνάμεις, η Δύση, ήθελε τη Γερμανία ως ένα προγεφύρωμα. Δεδομένου ότι είχε χωριστεί και ο κόσμος σε 2 στρατόπεδα, όπως θυμόμαστε, και με τη σύμβαση του Λονδίνου, ανέστειλε την καταβολή των αποζημιώσεων μέχρι που να συνενωθεί η Γερμανία με την Ανατολική Γερμανία. Αυτό συνέβη το 1990. Οπότε από τότε και μετά οι διεκδικήσεις, οι οφειλές, οι αποζημιώσεις στο κατοχικό δάνειο πρέπει να καταβληθούν. Όσο και εγώ παρακολουθώ και ως νομικός και ως δήμαρχος τις ενέργειες της ελληνικής πλευράς, εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι πουθενά η ελληνική πλευρά, το ελληνικό κράτος δεν έχει παραιτηθεί από αυτές τις αποζημιώσεις, από τις επανορθώσεις. Όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες, οι διπλωμάτες, το Υπουργείο Εξωτερικών, σε όλους τους τόνους, ίσως όχι τόσο έντονα, αλλά σε όλες τις χρονικές στιγμές πολλές φορές έντονα, λένε ότι είναι ανοιχτό, είναι εκκρεμές το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Το πότε το θέμα αυτό θα τεθεί. Να πούμε ότι το θέμα αυτό ετέθη πολύ παλιότερα, γύρω στο 1965. Είχαμε τις δύσκολες συνθήκες της επταετίας και μετά της μεταπολίτευσης. Ξανατέθηκε το 1995 πιο ρητά και πιο διπλωματικά με τη ρηματική διακοίνωση που έκανε ο πρέσβης
Μπουρλογιάννης, μετά από εντολή του τότε Υπουργού Εξωτερικών και σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας του κυρίου Παπούλια προς τη γερμανική πλευρά. Η γερμανική πλευρά δεν είναι πρόθυμη να το αποδεχτεί, το γνωρίζουμε και φτάνουμε και πρόσφατα στα σύγχρονα δεδομένα με τις δηλώσεις, τις απαράδεκτες δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε που αμφισβητεί αυτή τη δυνατότητα, αυτό το δικαίωμα. Να πούμε λοιπόν ότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ότι εμείς δεν ζητάμε ούτε για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση που τώρα διερχόμαστε, ούτε για να καλύψουμε άλλες ανάγκες. Ζητάμε αυτό που είναι πανανθρώπινη αρχή, που είναι παγκόσμια αρχή, που είναι αρχή με το οποίο γεννιόμαστε, σύμφυτη με τον άνθρωπο. Αυτός δηλαδή και που λέει το εξής, αυτός ο οποίος κάνει ένα έγκλημα και μάλιστα ένα έγκλημα εναντίον αμάχων και αθώων, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, πρέπει να πληρώσει. Πρέπει να δούμε τη διάκριση. Δεν είναι έγκλημα στον πόλεμο, δεν είναι ο στρατιώτης με το στρατιώτη στη μάχη, δεν είναι ο δολιοφθορέας με την αεροπορία ή με τον ναυτικό. Είναι άμαχοι. Στα Καλάβρητα εκτελέστηκαν στο λόφο του Καπί 497 άνδρες από 14 ετών και πάνω και σε όλο το Δήμο Καλαβρίτων, τότε επαρχία, 1200 άτομα. Στο Δίστομο μικρά παιδιά 6 μηνών, έγκυες υπέστησαν, εκτελέστηκαν και τα μωρά τους ομοίως εκτελέστηκαν. Στο Χορτιάτι κάηκαν μέσα στο φούρνο του Γκουραμάνι 158 συμπατριώτες μας και συμπολίτες μας. Και όλα αυτά με τη μορφή, την αίωνη δικαιολογία των αντιπίνων, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν είναι τα αντίπεινα που επικαλείται η Γερμανία, είναι ο αγώνας των Ελλήνων, ο αγώνας των συμπολιτών, των συμπατριωτών, ο αγώνας εδώ των πολιτών του Αετού να αποτινάξουν το ζυγό, το γερμανικό ζυγό εναντίον της κατοχής. Είναι το αντιστασιακό κίνημα που δειλά-δειλά φούντωνε και αγκάλιαζε όλους τους συμπολίτες μας, όλους τους συμπατριώτες, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, ιδίως στα πρώτα χρόνια της κατοχής, το 40-41 μέχρι το 43 και 44, η εθνική αντίσταση, όπως όλοι τη γνωρίζουμε. Εκείνος είναι ο πραγματικός λόγος. Και τα υψηλά, ιδίως τα ορεινά μέρη, είχαν μεγάλη αντίσταση και αυτός είναι και ο λόγος, η αιτία της καταστροφής των Καλαβρίτων. Αφορμές βεβαίως βρίσκουν ότι εκτελέστηκε ένας Γερμανός ή κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι η αφορμή. Η αιτία είναι αυτή που ξέρουμε όλοι μας. Το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων λοιπόν και Χωριών της Ελλάδος, η Δήμη μας, η μαρτυρική μας Δήμη, διεκδικούμε. Ο πρώτος σκοπός είναι η διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας, των γερμανικών αποζημιώσεων, κυρίως όχι τόσο με το αναγκαστικό ή κατοχικό δάνειο που ασχολείται το Εθνικό Συμβούλιο ή το κράτος ευρύτερα ή με τις επανορθώσεις, όσο με την αποζημίωση των θυμάτων. Τα θύματα υπέστησαν καταστροφές, υπέστησαν λαϊλασίες, καταστράφηκαν οι περιουσίες τους. Άνθρωποι, συγγενείς τους, γονείς τους, πατεράδες, αδέρφια εκτελέστηκαν. Υπάρχει στα Καλάβρητα οικογένεια που είχε 9 νεκρούς. Πατέρα, παππού, 4 γιους, αδέρφια της μητέρας κλπ. 9 νεκροί από την οικογένεια Φερλελή. Και είχε και την τύχη ένας από αυτούς να είναι και διασωθής, δεν ζει τώρα, και από τη χαριστική βολή. Για αυτούς δεν πρέπει να αποζημιωθεί κάποιος. Τι λένε οι παγκόσμιες αρχές της δικαιοσύνης, αυτό που ζούμε, αυτό που μεγαλώνουμε, η σύγχρονη Ευρώπη, η πολιτισμένη Ευρώπη, πώς το ανέχεται αυτό η Γερμανία? Γίνονται προσπάθειες, γνωρίζει ο Δημήτρης και τα συμβούλια του δικτύου που έχουμε κάνει και πρόσφατα. Όμως το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, εκτός από τον κινηματικό του χαρακτήρα, είναι και ένα δίκτυο θεσμικών φορέων, είναι ένα δίκτυο δήμων. Δεν είναι σωματείο ή μια άλλη δραστηριότητα. Έχει ασφαλώς, όπως και η τοπική αυτοδιοίκηση, κινηματικό χαρακτήρα, αλλά έχει και έναν θεσμικό χαρακτήρα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του θεσμικού χαρακτήρα, το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, ακριβώς για να προωθήσει την υπόθεση, ακριβώς για να επιταχύνει όσο μπορεί περισσότερο την επίλυση του ζητήματος των οφειλών της Γερμανίας, στη σημερινή εποχή, ακόμα και στη δύσκολη συγκυρία, με αυτά που περνάμε από τους Γερμανούς, αλλά είμαστε και σε μια κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια. Συζητάμε με τη γερμανική πλευρά, συζητάμε με τους δημάρχους των αντίστοιχων πόλεων,
με ανθρώπους φορέων της Γερμανίας, συλλόγων και φορέων της Γερμανίας, με καθηγητές, με επιστήμονες, με συνδικαλιστές της Γερμανίας που υποστηρίζουν τα δίκαια αιτήματά μας. Συζητάμε ασφαλώς και με την γερμανική πρεσβεία. Και για φέτος ο Γερμανός πρέσβης στα Καλάβρητα ήρθε και παρουσιάστηκε και μίλησε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος και την άλλη μέρα στη συναιστίαση μαζί με τους πολιτικούς αρχηγούς και με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και πιστεύουμε ότι καταφέραμε έστω κάτι. Δεν είναι πολύ, είναι το ελάχιστο. Μέχρι τώρα κανένας διπλωμάτης δεν είχε πει ότι υπάρχει υποχρέωση, ευθύνη της Γερμανίας για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ο σημερινός πρέσβης, σε δηλώσεις του και στο Συμβούλιο του Δικτύου και ενώπιον στην δεξίωση που έγινε, αλλά και πρόσφατα στην Καθημερινή, είπε ότι η νομική πλευρά είναι άλλη. Ασφαλώς θα μας τα πούνε εδώ ο συνάδελφος και ο κύριος Λιμπεράτος και ο κύριος Βασιλιάδης, αλλά υπάρχει ηθική υποχρέωση της Γερμανίας να πληρώσει. Δεν είναι το ίδιο που λέει ο Σόιμπλε. Αυτό είναι κάτι θετικό. Και αυτό το έχουμε δημιουργήσει και το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, γιατί δεν ορθώνουμε τείχους. Και ο Μανέλης Γλέζος, ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Οφειλών κατά της Γερμανίας, που ομοίως είδε και έκανε φροντιστήριο, θα μου επιτρέψετε να πω, στον πρέσβη και μάθημα στον πρέσβη, και βεβαίως παίζει ρόλο και με την ιδιοσυγκρασία του συγκεκριμένου πρέσβη. Αλλά είναι ένα θετικό, αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη, ότι στο ηθικό επίπεδο αναγνωρίζει και το είπε ρητά και στην Καθημερινή της Κυριακής προ δύο εβδομάδων την υποχρέωση της Γερμανίας να πληρώσει. Δεν λέει αυτό που λέει η Μέρκελ. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Είναι γνωστό και θα μας το πούνε ότι οι συμπολίτες μας είχαν ξεκινήσει έναν δικαστικό αγώνα, έφτασε στη Χάγη. Εγώ και ο Δήμαρχος Διστόμου πήγαμε στη Χάγη. Δυστυχώς το προνόμιο της ετεροδικίας που υπάρχει, αυτή η αρχή, ενταφίασε τις απαιτήσεις των Ιταλών. Όμως είχε και ένα θετικό. Η απόφαση αυτή αναγνωρίζει ότι οι Γερμανοί έκαναν καταστροφές, έκαναν λαιλασίες, και όχι μόνο αυτό, αλλά αναγνωρίζουν και την ευθύνη τους να πληρώσει. Αυτό το Διεθνές Δικαστήριο το αναγνωρίζει. Μπαίνει όμως το δικαστικό θέμα ότι αφού δεν είναι τα δικαστήρια τα δικά σας, υπάρχει ετεροδικία. Τι άλλο λέει αυτή η απόφαση, θα μας το αναλύσουν και περισσότερο, και με αυτό θα καταλήξω και εκείνο ο αγώνας μας, ότι το θέμα αυτό μπορεί να λυθεί μόνο σε επίπεδο διακρατικό. Δηλαδή σε επίπεδο σχέσεων, θέσης του ζητήματος μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της γερμανικής κυβέρνησης. Και η γνώμη μου έτσι είναι, από όσο έχω διαβάσει και τους καθηγητές που χειρίστηκαν την υπόθεση, τον κύριο Μπρεδίμα, τον κύριο Ρούκουνα, όπου έθεσαν τις απόψεις τους και ενώπιον της Βουλής πέρυσι το Μάρτιο, και είπαν το εξής: υπάρχει η λεγόμενη διεθνής ευθύνη. Μια ευθύνη δεν είναι η ευθύνη αστική, η δική μας ή η ποινική, αν κάνουμε ένα έγκλημα. Είναι η ευθύνη των κρατών. Αυτή η ευθύνη, κατά τους ειδικούς, κατά τους καθηγητές του διεθνούς δικαίου, μόνο σε τέτοιο επίπεδο μπορεί να λυθεί. Σε διακρατικό επίπεδο. Ο αγώνας λοιπόν γίνεται και το δίκτυό μας εκεί εστιάζει και το Εθνικό Συμβούλιο Οφειλών από τη Γερμανία και όλοι εμείς, όλες οι μαρτυρικές πόλεις, η ελληνική κυβέρνηση να θέσει αυτό το ζήτημα ευθέως στη γερμανική πλευρά. Είναι ενθαρρυντικό ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση, πρόσφατη κυβέρνηση, με την πρωτοβουλία που πήρε να παρέμβει υπέρ της Ιταλίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και η τωρινή κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά με την πρωτοβουλία που έκανε να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει όλο αυτό το υλικό, οδηγούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν αρκεί. Να πούμε ότι την τελευταία περίοδο, το 12 και φέτος, το 13, έγιναν δύο συζητήσεις στη Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ένα θέμα που δεν είχε συζητηθεί ποτέ σε τέτοιο επίπεδο, με πρωτοβουλία και του Εθνικού Συμβουλίου και του Μανώλη Γλέζου. Και η τελευταία συνεδρίαση, αυτό που έμεινε, ήταν ότι όλο το πολιτικό φάσμα συμφώνησε στο να διεκδικήσουμε, σε αυτό το εθνικό θέμα, να διεκδικήσουμε τις αποζημιώσεις. Θα κλείσω με ένα ερώτημα που θέτει ο καθηγητής ο Μιχάλης ο Λιμπεράτος,
σε μία μονογραφία του στο Έψιλον Ιστορικά και να μείνω με αυτή την απορία, παρότι εγώ θα δώσω την απάντηση. Διαβάζω μόνο την πρώτη πρόταση. Ατυχώς για την Ελλάδα, λέει ο Μιχάλης ο Λιμπεράτος το 2010 σε έναν φάκελο που είχε κάνει η Ελευθεροτυπία τότε με τίτλο «Γερμανικές αποζημιώσεις, μια προδομένη υπόθεση». Ατυχώς λοιπόν, λέει ο κ. Λιμπεράτος, για την Ελλάδα, το ζήτημα της διευθέτησης των πολιτικών αποζημιώσεων που οφείλονταν στην αιτία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου συνδέθηκε με ιδιαίτερα βεβαρημένες συγκυρίες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, γεγονός που καθόρισε και το μέλλον των διευθετήσεων αυτών. Να μην διαβάζω, η μία συγκυρία είναι η συγκυρία του 1946, που τότε ήταν δυσχερέστατο να το διεκδικήσει η ελληνική πλευρά, και η άλλη είναι του 1960, που και τότε ήδη είχε ανορθωθεί η γερμανική οικονομία και η γερμανική κυβέρνηση, ήταν το προγεφύρωμα του δυτικού εντός ή εκτός εισαγωγικών κόσμου, που και εκεί ήταν δύσκολο να το διεκδικήσει. Να ευχηθώ ότι αυτή η ανακοίνηση, αγαπητέ κύριε καθηγητά και αγαπητοί φίλοι από την ωραία Κυπαρισία, τον Αϊτό και κύριε Βουλευτά, αυτή η ανακοίνηση που γίνεται τώρα να μην αποτελέσει βάρος. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν θα αποτελέσει βάρος. Είμαστε αισιόδοξοι, διεκδικούμε, πιέζουμε την κυβέρνηση να θέσει αυτοτολές το θέμα και το ερώτημα της ελευθεροτυπίας δεν είναι μια προδομένη υπόθεση η καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων, γιατί στηριζόμαστε σε αυτό που, και κλείνω με αυτό, που το ζητά, που είναι αγωνία όλων μας. Αυτός ο οποίος έκανε το έγκλημα πρέπει να πληρώσει. Αυτό το λένε και οι ίδιοι οι Γερμανοί και δημιουργείται κίνημα και μέσα στη γερμανική, στο γερμανικό κράτος, στο γερμανικό λαό που πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Να ευχαριστήσω λοιπόν για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία όλων των φορέων, το Σύλλογο του Μαρτυρικού Αϊτού, το Δήμαρχο που την αγκάλιασε, τον Δημήτρη τον Τριμή που ήταν χρόνια και είναι μέλος του δικτύου μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος, τώρα ορισμένος από τον κύριο Δήμαρχο, παλιότερα αυτοτελώς ως Δήμαρχος του Αϊτού. Όλους εσάς, ιδιαίτερα πολλούς σε μια δύσκολη μέρα που είσαστε εδώ, τους αξιότιμους ομιλητές που σε λίγο θα τους ακούσουμε, με ενδιαφέρον για... και να αγωνιστούμε για το κοινό καλό, για την ίδια υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο και ο βουλευτής μας είναι ο κ. Πετράκος για ένα σύντομο χαιρετισμό. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση να παρεμβευθώ και εγώ σε αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση, να καλωσορίσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και να χαιρετήσω τους συμπατριώτες οι οποίοι είμαστε εδώ με όλοι με ενδιαφέρον για να παρακολουθήσουμε τις σημαντικές παρεμβάσεις που θα κάνουν οι εκλεκτοί ομιλητές. Εισαγωγικά θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κοινοβουλευτική του ομάδα στέκεται με απόλυτο σεβασμό, εκτίμηση, ευχαριστή, συγχαίρει και υποκλίνεται στην δράση τόσα χρόνια του Εθνικού Συμβουλίου για τις Γερμανικές Επανορθώσεις και του Δικτύου των Μαρτυρικών Πόλεων, οι οποίοι κάνουν μια τόσα χρόνια μια πολύ σημαντική δουλειά και κρατούν το θέμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αξίζουν λοιπόν τα συγχαρητήριά μας. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι το σημαντικό ενωτικό ρόλο που παίζει το Εθνικό Συμβούλιο και το Δίκτυο των Μαρτυρικών Πόλεων, στο οποίο είναι συγκεντρωμένες όλες οι δυνάμεις οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι πρέπει να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε τις γερμανικές επανορθώσεις και, στα τέσσερις διαστάσεις, όπως τόνισε ο Δήμαρχος των Καλαβρίτων. Το τρίτο και τελευταίο πράγμα να τονίσω είναι ότι το θέμα, όπως πολύ σωστά είπε και ο Δήμαρχος των Καλαβρίτων, τις τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει μια νέα δυναμική μετά και την πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, να συζητηθεί στη Βουλή σε επίκαιρη επερώτηση και τη δέσμευση του Υπουργού Εξωτερικών ότι θα υπάρξει μια εθνική επιτροπή η οποία θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υποχρεωθεί η Γερμανία
να πληρώσει, γιατί πρέπει να πληρώσει τη Γερμανία αυτά που οφείλει στον ελληνικό λαό και στην ελληνική πολιτεία. Σε αυτά τα πλαίσια και με απόλυτο σεβασμό στην πρωτοκαθεδρία του Εθνικού Συμβουλίου και του Δικτύου των Μαρτυρικών Πόλεων, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, αποφασίσαμε ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε τη δράση μας με όλους τους τρόπους και στο εσωτερικό της χώρας, μαζί και πίσω από το Εθνικό Συμβούλιο και το Δίκτυο των Μαρτυρικών Πόλεων και στο εξωτερικό, έτσι ώστε το θέμα να πάρει εκείνη στις διαστάσεις, εκείνο την ανάπτυξη του κινήματος στο εσωτερικό και εκείνες τις διαστάσεις που πρέπει να πάρει στο εξωτερικό, έτσι ώστε να πετύχουμε επιτέλους τα αποτελέσματα που τόσα χρόνια αγωνίζεται και το Εθνικό Συμβούλιο και το Δίκτυο των Μαρτυρικών Πόλεων. Και πάλι να σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου του ΑΕΤΟΥ καταρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες των κατοίκων του Μαρτυρικού ΑΕΤΟΥ σε όλους τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης και την ευγνωμοσύνη τους. Σήμερα στον ΑΕΤΟΥ η πλειοψηφία των κατοίκων είναι τρίτης ηλικίας, δηλαδή άνθρωποι που έχουν βιώσει το ολοκαύτωμα στις 11 του Σεπτέμβρη του 1943 και πολλοί από αυτούς θα ήθελαν να έρθουν, αλλά δεν μπορούσαν. Τέτοιες εκδηλώσεις πιστεύουμε ότι διατηρούν ζωντανή τη μνήμη και πρέπει να γίνονται. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην περιοχή μας τέτοιου είδους εκδήλωση. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το υλικό, είναι το ηθικό που μας κάνει να αισθανόμαστε ευγνώμονες και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους επιστήμονες, τους λαμπρούς επιστήμονες που είναι εδώ, το Οδρυμή, όλους που είσαστε εδώ πέρα και θα ήθελα να σας πω ότι νιώθω και λίγο έτσι φορτισμένος γιατί είμαι εγγονός ενός θύματος ο οποίος κάει και ζωντανός. Δεν θα ήθελα να σας πάρω από χρόνο. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.